Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει για 7η συνεχή χρονιά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Μέχρι και τις 22 του Σεπτέμβρη ξεκίνησαν από χθες οι δράσεις. Θα το δούμε το θέμα. Ποιος είναι ο στόχος αυτών των δράσεων. Φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων του West τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης, τον κύριο Βασίλη Βασιλακόπουλο. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βαγκρατσά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καταρχήν, ποιες δράσεις θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας τώρα? Όπως είπατε πολύ σωστά, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας τίνει να γίνει θεσμός πλέον. Ξεκίνησε στην Ευρώπη το 2002. Συμμετέχουν εκατοντάδες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και μη. Τα τελευταία 5 χρόνια ο Δήμος Κοζάνης ανελιπώς συμμετέχει. Και ο κοινός παρανομαστής όλων αυτών των δράσεων είναι να προάγουμε μια περιβαλλοντική συνείδηση και ένα περιβαλλοντικό ήθος. Ειδικά στην περιοχή τη δική μας που έχει πληγεί περιβαλλοντικά από τις γνωστές, ας πούμε, από τους γνωστούς βιομηχανικούς σχεδιασμούς του Λιγνίτη μέχρι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας γίνεται 16 με 22, ξεκίνησε δηλαδή χτες και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη. Σε διαφορά με την περσινή χρονιά είναι ότι έχουμε μειώσει λίγο τις διαζώσεις εκδηλώσεις, δράσεις που κάναμε πέρυσι λόγω της γνωστής κατάστασης που βιώνει η χώρα μας και ο κόσμος ολόκληρος, και περισσότερο έχουμε επικεντρωθεί σε διαδικτυακές συζητήσεις, αναζητήσεις που θα θέσουν προβληματισμούς ουσιαστικά για την προαγωγή αυτού που είπα νωρίτερα του περιβαλλοντικού ήθους. Ουσιαστικά το φετινό μότο, μπορώ να πω έτσι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι έχουμε μια πράσινη μετακίνηση χωρίς ρήπους. Σε αντιδιαστολή με πέρυσι όπου προτείναμε τρόπους ασφαλούς μετακίνησης στον αστικό ιστό. Αυτό σημαίνει με λίγα λόγια ότι θέλουμε να προωθήσουμε μεταφορές μέσα στον αστικό ιστό που δεν ρυπαίνουν. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει γίνει focus για φέτος το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και βλέπουμε ότι είναι αρκετές αυτές οι παρεμβάσεις. Τώρα, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων τις επόμενες μέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, τι θα δούμε? Τις επόμενες μέρες ουσιαστικά έγινε μια πεζοπορία χτες από τον Ορειβατικό Σύλλογο, θα γίνει και μια αύριο. Έχει ήδη πιθανόν να έχει δημοσιοποιηθεί μια διαδικτυακή κουβέντα με καθηγητές πανεπιστημίου, γνωστούς και εγνωσμένους επιστήμονες, για να μας μιλήσουν για λύσεις πράσινης ανάπτυξης. Για λύσεις ουσιαστικά όπως είναι το υδρογόνο, όπως είναι η κίνηση με υδρογόνο, για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και γενικά για τέτοιες δράσεις που σας ανέλησα νωρίτερα. Υπάρχουν παρεμβάσεις που ως στόχο έχουν αυτό. Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει δοθεί σε δελτίο τύπου. Πιστεύω ότι και φέτος θα στεφτεί με επιτυχία και ελπίζουμε βέβαια και με ένα βραβείο από την Επιτροπή η οποία αξιολογεί τις δράσεις αυτών των όλων των πόλεων, των ελληνικών πόλεων που σημαίνει. Πάντως δίνεται βαρύτητα ως Δήμος Κοζάνης σε τέτοιες ανάλογες εκδηλώσεις αλλά και σε άλλες πρωτοβουλίες που έχουν σχέση να κάνουν και με την κυκλοφοριακή αγωγή και με τον εθελοντισμό αλλά και φυσικά με τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Το βλέπουμε συχνά αυτό και τώρα τελευταία που είστε κι εσείς. Ένα χρόνο στην Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Καθαριότητας. Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς έχουμε ψηλά στην ατζέντα μας την περιβαλλοντική πρόοδο. Πέρα από τις παρεμβάσεις που γίνονται γενικά για το περιβάλλον, αυτή η εβδομάδα αφορά κυρίως τον αστικό ιστό. Πέρα από τα minimum, θα μπορούσα να πει κανένα, τις minimum παρεμβάσεις, όπως είναι οι διαγραμμίσεις, το φρεσκάρισμα των διαβάσεων, των πινακίδων, των ενημερωτικών, εμείς κάναμε και δράσεις όπως ας πούμε οι στάσεις για ποδήλατα. Ναι. Προάγουμε την ιδέα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, θέλουμε σε ένα σχεδιασμό που θα γίνει μέσα στα πλαίσια αυτής της εβδομάδας να πυκνώσουμε λίγο το δίκτυο ανατροφοδότησης των αυτοκινήτων αυτών. Σήμερα έχουμε δύο φορτιστές, ένα στο κεντρικό μας αμαξοστάσιο για να φορτίζουμε τα δικά μας ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ένα περίπου εκεί κάπου στον Αηδημίδρη. Θέλουμε να πυκνώσουμε γιατί όπως καταλαβαίνετε το εγχείρημα είναι και δύσκολο. Γενικά, πανευρωπαϊκά αυτή τη στιγμή η παραγωγή ηλεκτροκινούμενων τέλος πάντων μεταφορικών μέσων αποτελεί μόνο το 1,5%. Και όπως καταλαβαίνετε, ουσιαστικά η προώθηση μιας ίδιας ιδέας έχει και ένα πολύ πρακτικό αποτέλεσμα. Μειώνουμε τους ρήπους που μην ξεχνάτε είναι περίπου το 15% των ρήπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο θερμοκηπίου, οι ρήποι των
των μεταφορικών μέσων. Πάντως και βλέπουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση ενισχύει την ηλεκτροκίνηση, δίνει και κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση στους πολίτες. Ακριβώς, ακριβώς. Επειδή δίνει επιδοτούμενα προγράμματα, κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι στο μέλλον και τις επόμενες δεκαετίες οι καινούργιες γενιές θα συνηθίσουν σε μύρη υπογόνα μεταφορικά μέσα. Για την ώρα είμαστε ασπάργανο, όπως σας είπα, αλλά ξέρετε, πρέπει να τελειοποιηθεί η παραγωγή, πρέπει να τελειοποιηθεί η τεχνική αυτών των αυτοκινήτων και βέβαια και η τιμή. Είναι ακριβή τεχνολογία και είναι ακόμα ακριβά. Δεν είναι δηλαδή προσιτά στο μέσο πολίτη. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εκδηλώσεις που θα προμηθευτούν και τις επόμενες μέρες, κύριε Ντίνο. Σας ευχαριστώ, κύριε Βαγκατσά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.